Είμαι θα αμαρτωλή, ον πρώτος είμαι εγώ, ο μόνος που περπάτησε πάνω στη γη και υπήρξε αναμάρτητος, αυτός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Αυτός μόνο δύναται ή μάλλον είπε ότι τις ελέγξει με περί αμαρτίας. Ποιος μπορεί να με κατηγορήσει ότι έχω αμαρτήσει? Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει πέρα για πέρα αγνή καρδιά? Ουδείς καυχήσετε αγνή να έχει καρδία, το γραφικό. Όλοι βρισκόμεθα κάτω από επιτήμια φοβερά. Αμαρτάνομαι καθολικός εξ ολοκλήρου. Αμαρτάνομαι πάντοτε με την ευθερίστατη αμαρτία. Αμαρτάνομαι με όλες τις αισθήσεις και με όλα τα μέλη του σώματός μας. Τα μάτια που μας τα έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε την όμορφη φύση και να δοξάζουμε τον πάμψοφο δημιουργό. Εμείς τα χρησιμοποιούμε για ισχρά θεάματα που γεννούν ακάθαρτες πράξεις ψυχικές, διανοητικές, καρδιακές και σωματικές. Πας εμβλέψας και επιθυμίσας ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Τη γλώσσα που μας την έδωσε ο Θεός για να τον υμνούμε και δοξολογούμε, εμείς την χρησιμοποιούμε για να βλασφημούμε και να βρίζουμε το φοβερό και πανάγιον όνομα του Θεού και της Παναγίας, για να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Τα χέρια που μας τα έδωσε ο Θεός για να εργαζόμεθα και να φτιάχνουμε καλλιτεχνήματα και για να τα υψώνουμε όταν προσευχόμεθα, εμείς τα χρησιμοποιούμε για να αρπάζουμε και να ικανοποιούμε την πλειονεξία, για να χειροδικούμε με μανία και να χειρονομούμε με ποικίλη αισχρότητα. Τα πόδια που τα έδωσε ο Θεός για να τρέχουμε στα καλά έργα, στα έργα της φιλανθρωπίας και της αγάπης, εμείς τα χρησιμοποιούμε για να πηγαίνουμε σε τόπους αμαρτωλούς. Όλα τα μέλη μας είναι δώρα, εργαλεία για να φτιάχνουμε το καλλιτέχνημα των καλών έργων. Και εμείς διαστρέψαμε την αποστολή τους, των σκοπών τους, και τα χρησιμοποιούμε για να ετοιμάσουμε την καταστροφή μας στην αιώνια κόλαση. Είμαι θα αμαρτωλή, αφού με όλα τα μέλη και τη διάνοια δουλεύουμε την αμαρτία. Και ως αμαρτωλή, φυσικά, είμαι θανόητη. Έχουμε ένα διαμάντι και το ρίχνουμε στους χείρους και στα σκυλιά. Ο Κύριος είπε, μη δώτε τα Άγια τη σκησή. Μη δε ρίψετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσαν τον χείρο.
μήποτε στραφέλες ρίξουσιν ημάς. Αλλη Εύα πήρε τα Άγια, την Αγία Ψυχή της, το Άγιο Περιβάλλον του Παραδείσου, την Αγία Σχέση, την Αγία Σχέση της με το Θεό, πήρε τα Άγια και τα έριξε στο χείρο. Σε ποιον? Στο διάβολο. Με την υπακοή που του έκανε. Άνοιξε διάλογο που δεν θα έπρεπε να ανοίξει τον διάλογο, τηρώντας υπακοή στο Θεό που της είχε απαγορεύσει να μην προσέξει τίποτε αλλά μόνο την υπακοή. Άνοιξε διάβολο με τον διάβολο που είναι πιο κάθαρτος από το χείρο, το γουρούνι, αγριότερος από λυσσασμένο σκυλί. Και εκείνος τελαπάτησε τα Άγια, βεβαίως, διέστρεψε τα λόγια του Θεού και καταξέσχισε τον χιτώνα της Αθανασίας, προκαλώντας την φθορά δια της κατάρας και αναμαρτησίας που μέχρι τότε φορούσε η πρωτόπλαστη. Είμαι θαμαρτωλή. Έστησε έντεχνα πονηρά την παγίδα του διάβολος μέσα στον παράδεισο και παγίδευσε τους πρωτοπλάστους. Δειλάστηκαν από το δόλεμα που τους έριξε ότι τάχα θα γινόταν και αυτοί θεοί. Αντί για θεοί θα έγιναν από παιδιά του Θεού, δούλοι της αμαρτίας και του θανάτου. Ο διάβολος πάντοτε κάποιο δόλωμα ρίχνει και δελεαζόμεθα και παγιδευόμεθα. Θα έπρεπε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να προσέχουμε, να φεύγουμε την ώρα του πειρασμού, να υπερπηδάμε τις παγίδες. Αν η Εύα το έκαμε αυτό, δεν θα γινόταν ό,τι έγινε στους ιδίους, στους απογόνους και σε μας και στους συνεχεί ανθρώπους. Ποντέ δεν φανταζόταν η Εύα ότι το παράπτωμά της θα κατέβαζε το Θεό στη γη. Ποτέ δεν πίστευε ότι το σφάλμα της θα άνοιγε το στόμα του Άδου. Κι όμως της παρακοής ο καρπός πάντοτε έχει αποτελέσματα ικτρά. Ακούγοντας για παγίδα του διαβόλου, είμαι θα έτοιμη να ρίξουμε όλη την ευθύνη πάνω στο διάβολο και να πούμε αυτός τα φταίει όλα. Είναι όμως έτσι? Ποιος φταίει για την αμαρτία, ο διάβολος ή εμείς? Ασφαλώς φταίει και ο διάβολος. Και δεν πρέπει να λησμονούμε την παρουσία του διαβόλου. Το δαιμονικό στοιχείο υπάρχει στη ζωή μας, σε κάθε στιγμή. Ο διάβολος, ως πονηρό πνεύμα, κινείται σε όλη την οικουμένη. Είναι αϊκίνητος και πανούργος. Δουλεύει χωρίς καν να κουράζεται. Μάλλον έχει έξαλλη χαρά όταν εργάζεται εναντίον της σωτηρίας του ανθρώπου. Δουλεύει χωρίς ωράριο και αργίες. Θέλει να μας έχει μαζί του στην κόλαση που είναι γι' αυτό μόνο και καταστρώνει σχέδια
να τραβάει αρκετή παρέα στο αιώνιο πύρι. Όχι μόνο δεν πρέπει να τον υποτιμάμε, διότι είναι μία οπωσδήποτε ισχυρή δύναμη, αλλά ανίκανη στην επέμβαση του Θεού, αλλά και πρέπει να είμεθα έξυπνοι και να αντιλαμβανόμεθα τις πανουργίες του. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατίζει τον τι να καταπεί. Δεν μας αρέσει να μιλάμε για τον διάβολο. Είναι όμως ανάγκη να σπουδάζουμε πάνω στα σχέδιά του, στις μεθοδίες του. Πονηρία αντί πονηρίας. Εφόσον με πονηρία κατεργάζεται τον υποσκελισμό μας, με πονηρία και εμείς θα τον αντικρούμε. Το πρώτο που οφείλει να γνωρίζει ένας στρατός είναι η φύση του αντιπάλου. Ποιος είναι ο αντίπαλος, πόση είναι η προετοιμασία του και το μέγεθος και τα μέσα που διαθέτει, και χρησιμοποιεί. Γεννάται το ερώτημα, αφού ο διάβολος μεθοδεύει την καταστροφή μας και την κόλασή μας, γιατί ο παντοδύναμος Θεός δεν εξαφάνισε τελείως τον διάβολο, ώστε να είμεθα τελείως ανενόχλητη? Εδώ είναι ένα σπουδαίο ερώτημα. Γιατί να εξαφανιστεί ο διάβολος? Ο διάβολος φταίει για το ότι αμαρτάνομαι? Αυτό το τολμηρό ερώτημα απευθύνει ο Ιερός Χρυσόστομος και συνεχίζει. Αν ήταν έτσι, γιατί ο Ιώβ, που τόσο πειράχτηκε από τον διάβολο, δεν μίλησε? Ίσως θα πει κανείς, ναι, ο Ιώβ δεν λύγησε, αλλά ο Αδάμ λύγησε. Τα πράγματα δείχνουν ότι ένας νικάει τον διάβολο, 100 νικώνται από τον διάβολο. Διαφορά. Και τι θα απαντήσουμε? Αφού και λίγοι, έστω και 10, έστω και ένας, κατορθώνει να νικά τον διάβολο, σε όλους τους ανθρώπους είναι δυνατόν να τον νικήσουν τότε. Ο εχθρός δεν είναι αείδητος. Άλλωστε οι λίγοι γενναίοι έχουν πάντοτε μεγαλύτερη αξία από τους πολλούς δειλούς και λιποψύχους. Κατά το λόγο του Θεού, κρίσον ίσπιον το θέλημα του Θεού, η μύρη παράνομη, λέει ο Σειρά. Η αρετή δεν μετράται με τα νούμερα. Λίγοι δίκοι αξίζουν περισσότερο από δισεκατομμύρια ασεβείς, όπως λίγοι αρετοί αξίζουν περισσότερο από δισεκατομμύρια σκουλίκια. Οι Απόστολοι 12 μόνο ήσαν. Μικρά ζύμη, λίγο προζύμη, μικρά ποσότης, μικρό πίμνιο, και όμως ζύμωσαν όλο το φύρωμα της κοινωνίας. 12 άλλαξαν όλη την οικουμένη. 12 έκαναν την πιο πετυχημένη επανάσταση. Αίτιος της αμαρτίας μας δεν είναι ο διάβολος. Εμπνευστής του κακού είναι. Αλλά αίτιος της δικής μας αμαρτίας είναι η κακή μας
αποθέρεσης. Και η πνευματική μας αθυμία και αδιαφορία. Γιατί? Ο διάβολος είναι ο αντίπαλος. Και χωρίς αντίπαλο δεν φαίνεται η αξία του αθλητού. Πολύ φυσικό. Έχουμε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δύο αθλητές και ένα αντίπαλο. Ο ένας αθλητής, αντί να προετοιμαστεί για την πάλη, το ρίχνει στο φαγωπότη. Το ρίχνει στο φαγωπότη, στο γλέντι και χάνει τελείως την αθλητική του δύναμη. Εξασθενεί. Ο άλλος προπονείται και είναι πανέτοιμος για την πάλη. Αν τώρα πάρεις από τη μέση τον αντίπαλο και τον εξαφανίσεις και τον βγάλεις εκτός θέματος, ποιος από τους δύο αθλητάς θα δικηθεί? Οπωσδήποτε εκείνος που είναι έτοιμος. Αυτός θα χάσει την ευκαιρία να παλέψει και να λάβει το στεφάνι και το βραβείο. Καταλάβατε, ο διάβολος είναι ο αντίπαλος, είναι ο πολέμιος, είναι ο εχθρός μας. Εάν εξαφανιστεί από τη ζωή μας, δεν θα υπάρχουν αγώνες. Άρα, δεν θα υπάρχουν και νικητές και βραβεία. Αυτή είναι η απάντηση. Ο διάβολος είναι χρήσιμος. Πότε? Φαίνεται παράδοξο. Κι όμως το αποδεικνύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Υπάρχουν, λέει, κάτι φίδια που λέγονται έχιδνες οχές, φαρμακερά. Από τα φίδια αυτά, που ξέρετε, κατασκευάζονται ορισμένα φάρμακα. Έτσι και ο διάβολος είναι φίδι, έχιδνα. Αλλά αν ξέρεις να τον αντιμετωπίσεις, γίνεται χρήσιμος στην πνευματική ζωή. Ένας μοναχός έμαθε να προσεύχεται καλός και τον ερώτησα, πώς έμαθες την προσευχή, πώς έμαθες να προσεύχεσαι νοερά, πώς έφτασες σε αυτή την κατάσταση της χάριτος? Απαντά, ο δάσκαλός μου ήταν ο διάβολος. Παράξενο. Όχι ο Χριστός. Όχι, λέει, ο διάβολος ήταν. Μα τι, αυτός, πολεμώντας με στα πάθη, προσπαθώντας να με ρίξει στην αμαρτία, αντιστεκόμενος και αντιπαλεύων, με την προσευχή, έμαθα την προσευχή. Ορίστε τώρα που ο διάβολος έγινε χρησιμότατος να αποκτήσει ο μοναχός αυτός την ωραία προσευχή, που είναι ένα από τα εξαιρετικά χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Ο διάβολος είναι σαν ένας δήμιος. Ο δήμιος χτυπάει τον κατάδικο, όχι όμως όσες ραβδίες θέλει αυτός, αλλά όσες του επιτρέψει ο δικαστής. Έτσι και ο διάβολος μας χτυπάει, αλλά όχι αυθαίρετα. Όχι όση κακία πηγάζει από μέσα το εναντίον μας. Μας χτυπάει όσο του επιτρέπεται από το Θεό, αν φυσικά εμείς είμεθα άνθρωποι του Θεού. Διαφορετικά
μα χτυπάει διαφορετικά, μα χτυπάει λύπητα, διότι μόνοι μας με την αμέλειά μας, με την απιστία μας και την αμετανοσία μας έχουμε παραδοθεί στα χέρια του. Η απροσεξία μας, όχι ο διάβολος, είναι ο αίτιος, αλλά η αμαρτία μας. Ο διάβολος σερβίρει. Εάν εμείς δεν σπεύσουμε να δοκιμάσουμε τα σερβιρόμενα, δεν θα πάθουμε κακό. Ο διάβολος προσκαλεί δελεαστικά, ελκυστικά. Αν εμείς δεν κλείσουμε τα αυτιά, όπως τότε οι σύντροφοι του Οδυσσέα, όταν περνούσαν από το νησί των Σιρήνων, δεν θα γευθούμε από τη φωνή του. Ο διάβολος στείνει παγίδες, αλλά εμείς δεν παρασυρθούμε, αλέχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, δεν θα τσακιστούμε. Κατά τον Ιερό Χριστόστομο λοιπόν, εμείς είμεθα αίτιοι της αμαρτίας. Εμείς που δεν προσέχουμε και παρασυρώμεθα από το διάβολο. Απόδειξη η σύγκριση του Αδάμ και του Ιώβ. Αντιπαραβολή. Τον Αδάμ τον πείραξε με τα λόγια μόνο ο διάβολος. Τον Ιώβ όμως τον πείραξε και με τα έργα, όπως ξέρουμε. Από τον Αδάμ δεν αφαίρεσε τίποτε. Απλώς για τη Σέβας μίλησε μόνο. Από τον Υιό αφαίρεσε τον πλούτο και την περιουσία και τα 10 παιδιά του και τα πάντα του. Και όμως τον Αδάμ τον παρέσυρε, τον Υιό δεν κατόρθωσε να τον κάμψει. Ο ένας δεν προέβαλε αντίσταση, ο άλλος αντιστάθηκε γενναίος. Εδώ είναι το σπουδαίο. Ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο υποσχελίστηκε, μέσα στον καύσωνα της δοκιμασίας ο Ιώβ έγινε νικητής. Είμεθα αμαρτωλή. Και ποιο είναι το κριτήριο που μας κρίνει και βεβαιώνει την αμαρτωλότητά μας? Η κρίση και η σύγκριση. Κρίση πριν από την μέλλουσα κρίση κάνει μέσα μας η συνείδησή μας. Είναι φωτιά η συνείδηση. Φωτιά άσβεστη που καίει τα σωθικά μας. Κόλαση πριν από την κόλαση. Οι πατέρες εύχονται να μην πέσει ο άνθρωπος στην κόλαση της συνειδήσεως. Είναι φοβερό πράγμα. Μπορεί να σβήσει η φωτιά αυτή της συνειδήσεως? Ναι. Με τα δάκρυα της μετανοίας και με το αίμα του Ιησού Χριστού μας. Είναι τραυματισμένη και πληγωμένη η συνείδησή μας, μηδενός εξαιρουμένο. Μπορεί να θεραπευτεί? Ναι. Με το φάρμακο που προσφέρει η πανέμορφη Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Είναι όμως ανάγκη πρώτα να γνωρίσουμε
τα τραύματα της ψυχής μας, να έρθουμε στην ευλογημένη αυτογνωσία, να γνωρίσουμε ποιος είναι ο εαυτός μας, τα πάθη, οι αδυναμίες, τα ασθενήματα, το παρελθόν μας και όλα αυτά. Με το να μεταθέτουμε το βάρος της ευθύνης στο διάβολο, τίποτε δεν κατορθώνουμε. Με το να γνωρίζουμε τα τραύματά μας και να επιζητήσουμε με προσπάθεια, με προσευχή, με αγώνα τα κατάλληλα φάρμακα, έτσι πετυχαίνουμε τη συγγνώμη και την άφεση των παραπτωμάτων. Όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά, με τα μία, πως ξέρουμε, κάθε βράδυ κάνουν λογαριασμό και κλείνουν ταμείο. Έτσι και ο χριστιανός. Έτσι και ο χριστιανός οφείλει να κάνει λογαριασμό των πραξιών του κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί. Αυτή η πράξη, αυτός ο πνευματικός λογαριασμός κατορθώνει να μην φαλιρίσει πνευματικά ο άνθρωπος, να μην βρεθεί κάποια μέρα σε πνευματική πτώχευση. Αυτός ο λογαριασμός πρέπει να γίνεται και μακάριος όποιος χριστιανός το κάνει αυτό. Αν οι αρχαίοι Πυθαγόροι έκαναν απολογισμό της ζωής τους κάθε βράδυ, πόσο μάλλον εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να το κάνουμε. Η συνείδηση μας καταμαρτυρεί τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Το δικαστήριο το συγκροτούμε κάθε βράδυ αν θέλουμε. Και αν περνούμε από ένα τέτοιο δικαστήριο κάθε βράδυ, οπωσδήποτε θα δικαιωθούμε ενώπιον του Θεού, διότι αυτό το δικαστήριο θα μας συμμορφώσει. Και όταν η συνείδηση μας ελέγχει, καταφεύγουμε με δάκρυα στην εξομολόγηση, στο ευλογημένο αυτό από Θεού λουτρό. Κάθε τι, κάθε τι που καταθέτει ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού δια του πνευματικού σαν αμαρτία, τεύξεται αφέσεως. Τι μεγάλο πράγμα, τι μεγάλη σωτηρία, τι μεγάλο έλεος Θεού. Δεν μπορεί άνθρωπος να συλλάβει το μέγεθος, τη φοβερή εσπλαχνία του Θεού, τη μεγάλη ελεημοσύνη, την πλούσια αγάπη του. Όσα αφήσει ο πνευματικός, αφήνει ο Θεός. Μπορείτε να το πιάσετε? Αν όμως καταπνίξουμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας και δεν υπακούσουμε, θα έρθει η ώρα που θα μας κρίνουν οι σύνδουλοι μας, οι οποίοι διόρθωσαν τον εαυτό τους και σώθησαν. Είμεθα αμαρτωλή. Αυτό να επιθυμούμε να συνειδητοποιήσουμε.
να σπεύσουμε, να γρηγορήσουμε. Μας περιμένει ο Κύριος της αγάπης και των νυκτιμών με ανοιχτή την αγκάλι Του, για να μας δώσει άφεση, να μας δώσει λύτρωση. Με τη δύναμη Εκείνου, του μεγάλου Θεού μας, μπορούμε να αντισταθούμε και κατά του διαβόλου. Με τη χάρη του Θεού μπορούμε να ξεκουλήσουμε από την αμαρτία και να ζήσουμε την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Αμήν γέννητο.